Για απουσία σχεδιασμού ενεργειακής πολιτικής στο βωμό μεγάλων συμφερόντων με τις οδηγίες των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκαναν λόγο στις αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, επιστήμονες που εξήγησαν ότι η χώρα και συνολικά η Ευρώπη θα υποστεί τις συνέπειες εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Πήγαμε και κάναμε φαραωνικά μεγαθύρια με βιομηχανικού τύπου τέτοιου μονάδες ανεμογεννητριών. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Ότι προκειμένου κάποιοι άνθρωποι, κάποιες εταιρείες που καλά κάνουν, αν θέλετε, σε καπιταλισμό ζουν, να βγάλουν κάποια κέρδη, έμεινε πίσω ολόκληρη η υπόλοιπη κοινωνία. Η Ευρώπη, με τον τρόπο τον οποίο πορεύεται προς το παρόν, φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και εκ των πραγμάτων αυτό ανάγεται πλέον όχι μόνο σε ένα πρόβλημα καθημερινής διαχείρισης, αλλά σε ένα ζήτημα ασφάλειας. Για μία ακόμη φορά, στη συζήτηση τέθηκε το ζήτημα του ορυκτού πλούτου της χώρας και νότια της Κρήτης που μένει ανεκμετάλλευτο. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε ότι δεν έχουμε αποθέματα στην Ευρώπη και όλοι ωρέγονται τα αποθέματα νότια της Κρήτης. Άμα έχεις φυσικό αέριο και δεν το βγάζεις, σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ στραβά. Ή περιμένεις κάποιος άλλος να βγάλει το δικό του πρώτα για να μπεις κι εσύ, ή έχει συμφωνήσει ότι θα βγάλει αυτό φυσικό αέριο και δεν θα κάνει τίποτα. Το πρώτο εμπόδιο είναι οι πράσινοι οικολόγοι. Πρόκειται να εκδικαστεί στις 4 Νοεμβρίου η απόφαση αν θα αρχίσει πλέον η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων δυτικά της Κρήτης. Δούμε ένα πανάκριβο ηλεκτρισμό και μας λένε ότι θα βάλουμε την Πτολεμαΐδα 5 τον άλλο μήνα για να φτηνίνει το ρεύμα. Μα αυτή τη στιγμή έχουμε 7 λιγνητικές μονάδες που τις έχουν αφήσει ακόμα να υπάρχουν και δουλεύουμε μόνο τη μία. Οι επιστήμονες και γεωπολιτικοί αναλυτές αναφέρθηκαν και στις εξελίξεις με την Τουρκία και μετά τη Σύνοδο της Πράγας, σχολιάζοντας ότι επιβάλλεται μια εθνική στρατηγική στέλνα τουρκικά, όχι στη βάση της ανοχής. Οι Τούρκοι ανέκαθεν, αν το δούμε, είχαν την εξής πολύ απλή πολιτική. Ζητάμε τα πάντα, δεν σεβόμαστε κανέναν κανόνα, προκειμένου να πάρουμε κάτι στο τέλος. Και πολλές φορές η υποχωρητικότητα η δικιά μας την έκανε να γαυγίζει ακόμα περισσότερο. Όφιλε η Ευρώπη, με προτροπή της Ελλάδος και της Κύπρου, να το φέρει προπολού και να πιέσει πάρα πολύ για το θέμα των κυρώσεων, χρησιμοποιώντας και το παιδαστευτικό, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η Τουρκία. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει, γιατί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών είναι τόσο μεγάλα σε σχέση με Τουρκία και βέβαια οι ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες, βλέπε Γερμανία για άλλη μια φορά, έχουν τόσες σχέσεις, και όχι μόνο ιστορικές σχέσεις, αλλά και εμπορικές σχέσεις και μία σειρά από άλλες συνιστώσεις, ιστορικές συνιστώσεις, που εκ των πραγμάτων δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει. Η Ελλάδα βρέθηκε στην Πράγα, ούσα μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες, πυρήνας, και λέγοντας, παιδιά, αυτός με ενοχλεί, βοηθήστε με, δηλαδή δώστε μου τη συμμαχία σας, ενώ ο Ερντογάν πάει εκεί και λέει, εγώ έρχομαι εδώ, με έχετε αναγκαίο κακό, δηλαδή με έχετε ανάγκη, έρχομαι παρατηρητής μεν, αλλά ήρθα, με καλέσατε, ήρθα και σας προσφέρω συμμαχία. Σημειολογικά είναι για τον Ερντογάν και τους Τούρκους γενικώς τελείως διαφορετικό το δίνω συμμαχία από την Ελλάδα που λέει ζητάω συμμαχία. Σημειολογικά λοιπόν για τους Τούρκους η Ελλάδα είναι αδύναμη.